Ναι, στην επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο την οριστική ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, είπε απόψε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, προβάλλοντας πάντως συγκεκριμένους όρους. Σε απάντηση των εκκλήσεων του Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα για την αναβίωση των διαδικασιών του Οδικού Χάρτη, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου ζήτησε την αναγνώριση του Εβραϊκού Κράτους εκ μέρους των Παλαιστινίων. Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία Παλαιστινιακού Κράτους, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι αυτό θα πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο. Τη δημιουργία ενός αποστρατικοποιημένου Παλαιστινιακού κράτους αποδέχεται το Ισραήλ. I do not want war. No one in Israel wants war. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, κατά την παρεσήμαντη ομιλία του προς το έθνος, τάχθηκε ανεπιφύλακτα υπέρ της δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους αποστρατικοποιημένου που θα υπάρχει δίπλα στο Ισραήλ. I call on the Arab countries to cooperate with the Palestinians and with us to advance an economic peace. Προϋπόθεση για την ύπαρξη του κράτους αυτού πάντως είναι η αποδοχή ενός μακρύ καταλόγου με όρους για την εκπλήρωση των οποίων θα πρέπει να υπάρξουν διεθνείς εγγύησεις. Προϋποτίθεται η αποδοχή από μέρους της Παλαιστίνης της ύπαρξης του Ισραήλ ως εβραϊκού κράτους. That the root of the conflict was and remains the refusal to recognize the right of the Jewish people to a state of its own. Επίσης, επιβάλλεται να γίνει αποδεκτό ότι η Ιερουσαλήμ θα παραμείνει πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού και αδιαίρετη. Αναφερόμενος και στην πολιτική επικισμού, απέφυγε να αναγγείλει τον τερματισμό της. Many good people have told us that withdrawal from the territories is the key to peace with the Palestinians. Well, we withdrew. But the fact is that every withdrawal was met with massive waves of terror. Μιλώντας για την αναβίωση του αποτελματωμένου οδικού χάρτη, τόνισε πως η λύση για τη σύραξη θα πρέπει να μείνει σε περιφερειακά πλαίσια και πως παράλληλα στις διαπραγματεύσεις με τους Παλαιστίνιους, οι αραβικές χώρες θα πρέπει να ξεκινήσουν μια διαδικασία για την εξομάλυνση των σχέσεών τους με το Ισραήλ. Η ομιλία που εκφωνήθηκε σε πανεπιστήμιο κοντά στο Τελαβίβ θεωρείται ως απάντηση στις αξιώσεις που πρόσφατα ήγηρε ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα στα πλαίσια των προσπαθειών για την αναθέρμανση της ειρηνευτικής διαδικασίας.